Η χρήση των drones είναι πλέον πολύ διαδεδομένη. Τι είναι όμως τα drones? Για αυτούς λοιπόν που δεν γνωρίζουν, τα drones είναι η νέα τεχνολογία που χρησιμοποιούν κινηματογραφιστές και όχι μόνο για πανοραμικά πλάνα από ψηλά. Στο παρελθόν βέβαια, η ίδια τεχνολογία χρησιμοποιούνταν μόνο από στρατιωτικές δυνάμεις και κυρίως για να αναπαριστούν συγκρούσεις αεροσκαφών. Τα drones μας προσφέρουν πλάνα που κόβουν την αναπνοή, πλάνα που δίνουν ιδηλιακά τουριστικά τοπία, πλάνα που φωτογραφίζουν λεπτομερώς κατεστραμμένες περιοχές. Πώς αναπτυχθεί όμως τόσο γρήγορα αυτή η τεχνολογία? Η απάντηση φαίνεται ότι βρίσκεται στην τσέπη μας, στα smartphones. Επειδή η τεχνολογία αναπτύσσεται τόσο γρήγορα και επειδή οι sensors, οι κάμερες και τα microchip που χρησιμοποιούνται στα drones είναι ίδια με αυτά των κινητών τηλεφώνων, η συγκεκριμένη βιομηχανία επωφελήθηκε από αυτό και αναπτύχθηκε ταχαίως. Εταιρείες όπως η Amazon θέλουν να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τα drones με σκοπό την παράδοση πακέτων. Το CNN παίρνει μέρος σε ένα τρίμηνο πρόγραμμα ώστε να βοηθήσει τις αμερικάνικες αρχές να ορίσουν κανόνες για το πώς θα μπορούν οι εταιρείες να κάνουν χρήση αυτής της νέας ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας. Αυτό γίνεται διότι προσφάτως ένα drone προσγειώθηκε στην κατοικία του Ιάπωνα Πρωθυπουργού μεταφέροντας μήνυμα ενός αντιεξουσιαστή. Ενώ ένα άλλο έπεσε πάνω στο Λευκό Οίκο με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη ανησυχία των αρχών, οι οποίες κάλεσαν όλους τους ιδιοκτήτες drones να τα κατοχυρώσουν στα ονόματά τους.